Το 1%, το υπόλοιπο είναι 99%. <Κι> και, α, αυτό είναι τζάμπα. Βγάζει και λεφτά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι κάποια άμεσα πράγματα μπορούν να επιτευθούν. Εγώ θυμάμαι πέρσι τον κύριο Στουρνάρα, πριν αναλάβει την Τράπεζα τη Ελλάδο, δηλαδή όταν ήταν ακόμα Υπουργό Οικονομικών, έλεγε ότι από τι διάφορε ε, λίστες λίστε που είναι στα χέρια του κράτου, Λαγκάρντ είναι η μικρότερη, ε, ένα με δύο δισεκατομμύρια τον πρώτο χρόνο είναι πάρα πολύ εύκολο να αντιληθούν εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση αυτή η κυβέρνηση. Από πού δηλαδή, από την βούληση. πάταξη διαφθορά. Ναι, αυτά τα οποία μολις μόλις το... είπαμε. άρα, άρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Επίσης... Ε... Μπορεί ε... να γίνει αμέσως. Γνωρίζεις τη γραφειοκρατία που, υπάρχει ναι, στην δεν χώρα. Ναι, δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας, είναι θέμα πολιτικής. Υπάρχουν οι μηχανισμοί πολιτική πολιτικής η... βούλησης, δηλαδή. Φυσικά είναι θέμα πολιτικής Βέβαια, η κάθε φορολογική υπόθεση, με βάση τα σημερινά πάντα δεδομένα, θέλει 1,5 με 2 χρόνια για να τελεσιδικήσει ώστε να φτάσει στην, 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 τελική φάση και να πληρωθεί το πρόστιμο. Αυτό είναι ένα θέμα, εάν θα μπορέσει ναι, η, γίνεται, η κυβέρνηση ναι. να το επισπεύσει. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετέ δεκάδε εκατομμύρια λήξη πρόθεσμα και τελειωμένα τα οποία απλώ δεν εισπράττονται. Υπάρχουν και καταγγελίε. Θυμάμαι τι καταγγελίε του κυρίου Σούρλα, μάλιστα, ο οποίο δεν πρόκειται από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο άνθρωπο, όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν στέλεχο Νέα Δημοκρατία και είχε αναλάβει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο και ξεσκέπασε το ρόλο διαφόρων κομματιών Τις ελίτ που παίρνανε δάνεια και αντί να τα ρίξουν, τι επιχειρήσει θα πήγαιναν κατευθείαν στην Ελβετία. Αυτό είναι σκαστή περίπτωση παρανομία, όπω καταλαβαίνετε. Δεν είναι, είναι δύσκολο πείς... να γίνουν αυτά όταν θέλει. Το, να, να μην υποτιμάμε ποτέ τη δυνατότητα του κράτου. Το κράτο όταν θέλει να επιβάλλει την θέλησή του, μπορεί να την επιβάλλει. Και η, επιβολή τη θέληση του κράτου δεν είναι μόνο τα ΜΑΤ και τα, και τα δακρυγόνα. Όταν το κράτο θέλει να επιβάλλει τη θέλησή του στου φοροφυγάδε, ξέρει να το κάνει. Θέλω να απαντήσει σε όσου υποστηρίζουν πω τι τελευταίε ημέρε με θέμα την ελληνική διαπραγμάτευση έχει ανοίξει ένα κουτί τη Πανδώρα στην Ευρώπη. Από κάποιε χώρε ευρωπαϊκέ, όπου βγαίνουν από αυτό εκφράσει και λέξει όπω φρίκι, κακή συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΛ, τύριση τήρηση δεσμεύσεων και προσθέτω δεν επιτρέπουμε να μας εκβιάζουν. Τι απαντάς σε όσους κάνουν λόγο ότι, για αυτά τα πράγματα. Ότι έχει μια σημασία ποιο λέει τι. Αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη άκρη τη διαπραγμάτευση είναι προφανέ ότι λένε τα δικά του. Εγώ στέκομαι στην πλήρη συμφωνία Ομπάμα, α πούμε, στην πολιτική κατά τη λιτότητα. Δεν ξέρω αν το, ε, ε, θεωρούμε το να συμφωνεί ο πρόεδρο των με ΗΠΑ την, με την βασική προεκλογική εξαγγελία ε, του ΣΥΡΙΖΑ, εκτό αν είσαι κουκού και θέλει να καταγγείλει. Αλλά για όλου του άλλου νομίζω ότι παίζει κάποιο ρόλο. Νεκτάρι, εκτιμά, φορές η γραβάτα ο κύριο Τσίπρα. Για να φορέσει γραβάτα, όπω έχει ο ίδιο πει, πρέπει να. Και αυτό μεταφορικά. Το θέμα του χρέου θα καθυστερήσει. Και θα καθυστερήσει γιατί...